Λοιπόν, χαίρετε, καλησπέρα. Είναι άλλη μια μυρωδιά της Πυριάρας. Μιχάλη, για χαρά, καλησπέρα. Καλησπέρα, για χαρά σε όλους. Έχουμε μαζί μας απόψε τον Ανδρέα τον Πιστιόλη, ο οποίος είναι ο assistant του Δημήτρη του Ιτούδη στην Τζέσεκα Μόσχας. Και είναι μεγάλη μας τιμή που μέσα στη φωτιά του προγράμματος, έτσι, που τελειώνει η regular season και στην VTB και στην Ευρωλίγα, βέβαια, είναι μαζί μας. Coach, καλησπέρα. Έτσι. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με έχετε εδώ πέρα στην παρέα σας. Λοιπόν, η πρώτη κουβέντα που θέλω να... Εμείς ευχαριστούμε, coach. Εμείς ευχαριστούμε γιατί είναι διπλή χαρά. Πρώτον, γιατί εμείς, ξέρετε τώρα, οι μη δημοσιογράφοι, οι απλοί φίλαθλοι ουσιαστικά του μπάσκετ, οι απλοί μπασκετόφιλοι, που έχουμε την εκπομπή μας στην Ιντερνετική, ούτε Nova, ούτε τίποτα, έχουμε την τιμή να έχουμε έναν άνθρωπο που είναι σε μια πολύ σημαντική θέση στο ευρωπαϊκό στερέωμα και δείχνει αφενός ότι κάτι κάνουμε καλά εμείς πρώτον και δεύτερον και το ποιόν του ανθρώπου που έχουμε απέναντί μας. Ο coach είναι πολύ προσινής και προσιτός άνθρωπος και ευχαριστούμε πολύ. Ξαναλέω. Λοιπόν, ένα πράγμα να ρωτήσω. Πώς είναι ο καιρός εκεί? Γιατί είμαστε σε τρεις διαφορετικές χώρες. Ο Μιχάλης λογικά είναι στη ζέστη της Ελλάδας. Εγώ είμαι στη Βοσνία που σε λίγο θα αρχίσει να χιονίζει. Και υποθέτω ότι ο coach είναι ήδη μέσα στα χιόνια ή όχι? Ναι, δυστυχώς εδώ πέρα είμαστε μέσα στα χιόνια. Ναι, ναι. Είναι κλασικός ρωσικός Μάρτης. Είμαστε γύρω στους μείον 7 και χιόνια. Το οποίο το έχουμε συνηθίσει πλέον, okay. Πόσα χρόνια είστε coach με το coach του στη Ρωσία? Φέτος είναι η 7η σεζόν. Κοντεύει σχεδόν δεκαετία. Είχαμε και το Holden κάποια στιγμή. Είχαμε μιλήσει με το Holden και μας έλεγε ότι είναι θέμα συνήθειας. Δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Αλλά εντάξει, όπως και να το κάνουμε, δεν συνηθίζεται το κρύο τόσο εύκολα, έτσι. Κοίταξε, να σου πω, αυτό που λέω πολύ συχνά όταν κάνουμε αυτή τη συζήτηση είναι ότι όντως το συνηθίζεις. Λίγο η αρχή είναι δύσκολη να μάθεις τη Ρωσία, αλλά συγκεκριμένα για το κρύο, να ξέρετε ότι περισσότερο κρύο είναι στα γήπεδα της Ελλάδας, όπου δεν υπήρχε ποτέ air condition, δεν υπήρχε ποτέ θέρμανση. Και γενικότερα το βλέπω αυτό και σε άλλες χώρες, μεσογειακές χώρες, τα γήπεδα είναι πιο κρύα από ότι είναι. Τι έχουμε, το χάσαμε? Έχουν φτηνή ενέργεια, έχουν προβλέψει τέλος πάντων για το σύστημα και κυκλοφορούμε κοντομάνικο και σορτσάκι. Στην Ελλάδα αυτό δεν το διανοούμουν, ας πούμε, το χειμώνα, συγγνώμη. Έτσι. Στην Ελλάδα, coach, το κακό είναι κρυώνει και η ψυχή σου καμιά φορά στο γήπεδο. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Δυστυχώς, ναι. Καλά, αυτό είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, ναι. πρώτα να πούμε ότι η ομάδα της Τσέσεκα προέρχεται από ένα μεγάλο διπλό μέσα στη Μαδρίτη. Ναι. Γενικότερα θα θέλαμε, coach, μία άποψη για το πώς κυλάει η χρονιά με όλα αυτά τα τρελά που ζούμε, με την πανδημία, με τα κλειστά γήπεδα, με αγώνες να ακυρώνονται κυριολεκτικά στο παραπέντε, να γίνονται σε άλλες ημερομηνίες. Πόσο έχει επηρεάσει την ομάδα τη δικιά σας αυτό? Κοίταξε, είναι μια πολύ δύσκολη σεζόν για όλους, νομίζω. Φέτος είναι μια πολύ περίεργη σεζόν γενικότερα. Είναι όλα διαφορετικά, είναι όλα δύσκολα και αυτό νομίζω φαίνεται στα αποτελέσματα, αυτό φαίνεται και στο πώς κυλάει η σεζόν φέτος. Έχουμε καταρχήν αυτό, δηλαδή μέχρι τώρα έχεις και έναν τραυματισμό, κάτι ξέρω εγώ που έπρεπε να υπολογίσεις τη σεζόν τι θα γίνει, τώρα ξαφνικά μπορεί να χάσεις 2-3 παίχτες μαζί για 2 εβδομάδες συνεχόμενα εκεί που δεν το περιμένεις και να σου αλλάξει όλη η ροή τη σεζόν. Άμα αυτό τύχει σε ένα πρόγραμμα που έχει κάποια συνεχόμενα δύσκολα παιχνίδια, άμα σου τύχει σε μια διπλή εβδομάδα αυτό το πράγμα πάλι, είναι μεγάλη αναποδιά και είναι πολύ δύσκολο. Εδώ να προσθέσω ότι και εμείς είχαμε στην αρχή ακόμα χειρότερο πρόβλημα ως προς το ότι στην αρχή όταν ήρθαμε στην Μόσχα, λόγω των νόμων του ρωσικού κράτους δεν επιτρέπονταν να έρθουν οι οικογένειές μαζί. Δηλαδή, ερχόσουν εσύ που δούλευες, αλλά η οικογένειά σου δεν μπορούσε να πάρει άδεια. Οπότε ήμασταν όλοι εδώ πέρα χωρίς οι οικογένειές μας. Αυτό, ξέρεις, κλεισμένος χωρίς την οικογένειά σου, μόνο με τη δουλειά. Αυτό αύξησε την ψυχολογική πίεση κατά κάποιο τρόπο. Αλλά να ξέρεις, στο φινάλε είμαστε χαρούμενοι γιατί την κάνουμε τη δουλειά μας. Βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας. Δεν είμαστε αποκομμένοι από την πραγματικότητα και βλέπουμε ότι πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν καν να δουλέψουν. Και εμείς έχουμε το προνόμιο τουλάχιστον όπως είναι, με όποιες συνθήκες να είναι, να συνεχίζουμε τη δουλειά μας και να καταφέρουμε να έχουμε το έργο μας, να μην σταματάμε, με όποιες δυσκολίες μπορεί να είναι αυτό.
Μάλιστα. Αν γυρίσω τον χρόνο πίσω στον Οκτώβρη, όλοι φανταζόμασταν τα πράγματα πολύ χειρότερα. Για την Ευρωλίγκα μιλάω τώρα. Ότι θα χαθούν πολλά παιχνίδια, ίσως ακυρωθεί και η χρονιά. Σε γενικές γραμμές έχει τσουλήσει καλά, έτσι. Τηρουμένων των αναλογιών πάντα. Έτσι όπως το λες, τηρουμένων των αναλογιών. Δηλαδή, ναι, θα μπορούσε να έχει πάει και πολύ χειρότερα. Εγώ κάποια στιγμή φοβόμουν ότι θα πρέπει να τα μετακινήσουν. Λέγαμε μεταξύ μας ότι μπορεί να τελειώσει και Αύγουστο το πρωτάθλημα. Έτσι, έτσι. Δεν έχει γίνει αυτό. Έχουν μείνει κάποια παιχνίδια αναβληθέντα, αλλά ως επιτοπλίστων όλα έχουν γίνει, έχουμε βρει τρόπο να γίνουν. Περιμένουμε να δούμε, βέβαια, υπάρχουν ακόμα και τα play-off, υπάρχουν Final Four. Πρέπει να δούμε και εκεί πέρα πώς θα γίνει και πώς θα είναι οι συνθήκες, αν και αυτή τη στιγμή είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι γι' αυτό. Ναι. Πάλι μπλόκαρε, έχει μικρό προβληματάκι το ίντερνετ, αλλά να τους, πάλι τον έχουμε. Okay. Τίποτα, coach, όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά. Έχετε κάποια ενημέρωση από την Ευρωλίγκα, μήπως τυχόν γίνει η οχτάδα σε bubble, σε φούσκα? Όχι, όχι, δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Όχι, για την ώρα. Δεν υπάρχει προγραμματισμός για κάτι τέτοιο. Καταρχήν, είναι λίγο δύσκολο τεχνικά. Δηλαδή, το να συγκεντρωθούν οι ομάδες σε μία πόλη, να οργανωθεί ένα πρωτάθλημα, πρέπει να είναι πολύ κατάλληλη οικονομικά. Να ξέρετε ότι είναι πολύ μεγάλη επιβάρυνση αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τα ποσά που έχω ακούσει για την αντίστοιχη bubble το NBA είναι τρελά. Οπότε δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα ρεαλιστικά. Και αφού μέχρι τώρα δηλαδή δεν έχει ανακοινώσει κάτι τέτοιο η EuroLeague, δεν νομίζω να γίνει ξαφνικά κάτι. Ναι, τώρα στο τέλος. Ναι, σωστό, σωστό. Για πείτε μας μια γνώμη για τη χρονιά, πέρα από το θέμα της πανδημίας. Αγωνιστικά είστε ευχαριστημένοι από την ομάδα εσείς και, και το υπόλοιπο staff και οι παίκτες προφανώς, σαν μια ομάδα είστε όλοι. Έχετε κάποιες εκπλήξεις που δεν υπολογίζατε, όπως η Μπάγερ, ας πούμε, κλπ. Ένα γενικότερο σχόλιο, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Κοίταξε, καταρχήν να μιλήσω για μας ότι γενικά είμαστε άνθρωποι που δεν είμαστε φορά ευχαριστημένοι. Δηλαδή δεν επαναπαυόμαστε και δεν λέμε ότι πάμε καλά. Είναι περίεργη σεζόν. Δηλαδή ξέραμε ότι θα είναι περίεργη. Οπότε είμαστε πιο ανοιχτικοί στο τι μπορεί να συμβεί. Ξεκινήσαμε τη σεζόν λίγο περίεργα. Είχαμε πάλι εκεί πέρα κάποια προβλήματα με τον κορονοϊό, κάποιους τραυματισμούς. Κάποια στιγμή βρήκαμε το ρυθμό μας και αρχίσαμε και παίζαμε τον μπάσκετ που θέλαμε και που πιστεύαμε ότι μπορεί να παίξει η ομάδα. Κάποια στιγμή πάλι περάσαμε κάποιες δυσκολίες, συν ένα πιο δύσκολο πρόγραμμα, γιατί παίζει και ρόλο και αυτό πώς θα είναι το πρόγραμμα και πώς θα είσαι σε τι κατάσταση θα είσαι όταν έρθει το δύσκολο πρόγραμμα σε αυτό το κομμάτι. Δυστυχώς εκεί πέρα πάλι και εμείς είχαμε τραυματίσει ο Κλάιμπερν, είχαμε προλάβει προβλήματα με το Σεγγέλια. Τώρα χάσαμε και τον Μιλουτίνο σε διαδικασία αυτή. Οπότε είχαμε τα πάνω και τα κάτω. Θεωρητικά με το πώς έχει πάει η σεζόν μας και πώς έχουν έρθει τα αποτελέσματα ότι σε αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαστε ακόμα δεύτεροι, είναι σημαντικό για μας. Σε άλλες σεζόν, με αυτές τις σύντοσες, ίσως να μην ήμασταν να παλεύαμε για τετράδα. Αλλά είναι πάλι μια ένδειξη το πώς έχει πάει η σεζόν φέτος και βλέπετε ότι άλλες ομάδες, οι οποίες είναι καλές ομάδες πραγματικά, δηλαδή βλέπετε την Efes Pilsen, η οποία πραγματικά αυτή τη στιγμή παίζει το καλύτερο μπάσκετ στην Ευρώπη. Η Efes Pilsen αυτή τη στιγμή θυμίζει Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό καλές χρόνιες. Παναθηναϊκό επί Ομπράντοβιτς, Ολυμπιακό με Ιβκοβιτς και Μπαρτζόκα εκείνη την εποχή παίζουν τέτοιο μπάσκετ, τέτοιας ποιότητας μπάσκετ. Και παρόλα αυτά τους βλέπετε σε ποια θέση είναι. Γιατί είχαν και αυτοί αντίστοιχα τα σκαμπανεβάσματα. Ναι, είχαν κακό ξεκίνημα αυτή. Πολύ κακό ξεκίνημα. Ισχύει. Ναι, εντάξει, κοίταξε. Είχαν πρόβλημα καταρχήν. Ξεκίνησαν τη σεζόν χωρίς το Λάρκιν. Έτσι. Είχαν τραυματισμούς με τον Ντάνστον που είναι ο πιο αξιόπιστος παίχτης. Ο Μίτσιτς δεν ξεκίνησε καλά τη σεζόν. Κάποια στιγμή όταν άλλο αυτοί βρήκαν ρυθμό, είδατε τι μπάσκετ παίξαν. Ξαφνικά έρθει η Μπάγερν χθες, του σταμάτησε το σερί. Φενέρμπαχτσε πάνω κάτω τα ίδια. Ξεκίνησε τη σεζόν πολύ άσχημα, έκανε και κάποιες προσθήκες, αλλά έπαιξε πολύ καλύτερο μπάσκετ. Ανέβηκαν παίχτες όπως ο Βέσελη, ο οποίος είχε ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς την περσινή σεζόν. Ξεκίνησε χαμηλά απόδοση στη σεζόν. Βρήκε το ρυθμό για αυτό, ξαφνικά άρχισε να κάνει το σερί της. Σταμάτησε και ο Ντεκολό. Και ο Ντεκολό ήταν πολύ χαμηλά στο ξεκίνημα. Και ο Νάντο, ναι, ήταν. Ναι. Κοίταξε, ο Ντεκολό είναι και παίχτης ο οποίος κάνει την ομάδα του καλύτερη, αλλά και η ομάδα του κάνει τον ίδιο καλύτερο. Δηλαδή δεν είναι ο παίχτης που θα πάει να βάλει 30 εγώ εναντίον όλων. Είναι παίχτης συστήματος. Οπότε είναι λογικό όταν η ομάδα δεν είναι σε καλή
κατάσταση να επηρεάζεται και ο Νάντο από αυτό, συν και έναν τραυματισμό που είχε και ο ίδιος. Οπότε βλέπετε τι γίνεται. Και βλέπετε ομάδες οι οποίες, η Βαλένθια ξεκίνησε, έπαιζε καταπληκτικό μπάσκετ στην αρχή της σεζόν. Ναι, αυτή βέβαια. Παλεύει και είναι δύσκολο για αυτήν να μπουν και στα play-off. Και πάει λέγοντας. Υπό τις συνθήκες, επειδή είναι ένας μαραθώνιος και όχι κατοστάρι, αν θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω έτσι, είμαστε ευχαριστημένοι του γεγονός ότι είμαστε δεύτεροι αυτή τη στιγμή. Βεβαίως. Στα μάτια του απλού φιλάθλου, ας πούμε, είναι εξαιρετική χρονιά από άποψη αποτελεσμάτων, εκπλήξεων κτλ. Ας πούμε, η Βιλερμπάν παίζει καταπληκτικό μπάσκετ ανά διαστήματα. Η Ζενίτ πολύ καλή. Η Ζαλγκίρις διατήρησε τα στάνταρτ υψηλά παρά που έφυγε ο Σάρας κτλ. Η Μπάγερ, μην ξεχνάμε την Μπάγερ που αγαπάμε τον Τρικέρι και ο Μιχάλης και εγώ. Η Μπάγερ σαφώς. Να ξέρετε, άποψή μου είναι ότι από τότε που άλλαξε το σύστημα και έχει γίνει αρχικά με 16 ομάδες και τώρα 18 κλειστό πρωτάθλημα της Euroliga, θεωρούσα ότι αργά ή γρήγορα θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, πραγματικά έχουμε αρχίσει να πηγαίνουμε σε μια αγωνιστική εικόνα όπως το NBA, όπου οποιοδήποτε μπορεί να χάσει από οποιονδήποτε, όπου όλες οι ομάδες είναι καλές και δεν υπάρχει αυτό το χάος μεταξύ των καλών ομάδων και των κακών ομάδων που υπήρχε παλιότερα στη EuroLeague. Οπότε αυτό όντως για μένα δεν είναι έκπληξη, ότι κάποιες ομάδες κάνουν κάποιες πολύ σημαντικές νίκες, ότι κάποιες ομάδες κάνουν ένα σερί καλών εικόνων, ότι κάποιες ομάδες που ίσως να μην τις περιμένει, ίσως πάνε καλά τα πράγματα και είναι σε καλή θέση όλη τη σεζόν. Κανονικά νομίζω και αυτό είναι το όραμα που ίσως να είχαν οι άνθρωποι της EuroLeague στο μυαλό τους, ένα πρωτάθλημα απρόβλεπτο. Έχει σημασία, coach, σε αυτό που λέτε τώρα, ότι ίσως είναι πολλές οι αγωνιστικές και κανείς δεν χάνει την ελπίδα του νωρίς. Ενώ παλιά που ήταν όμιλοι των 6 ομάδων, αν δεν κάνω λάθος, στον πρώτο γύρο που ήταν 10 αγωνιστικές ουσιαστικά, κάποιος με 3, αν ξέρει να κάνει ένα ξεκίνημα, ένα 4 ας πούμε, ήταν τελειωμένος, κακά τα ψέματα. Ενώ πλέον με ένα 4 λες, εντάξει, έχουμε πολύ χρόνο ακόμα, μπορώ να το γυρίσω. Παίζει αυτό ρόλο? Σίγουρα παίζει αυτό ρόλο. Απλά αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι οι άνθρωποι της EuroLeague το μπάσκετ αυτή τη στιγμή το βλέπουν ως προϊόν. Αυτό σημαίνει τι για αυτούς? Ότι όταν εγώ επενδύω σε μια ομάδα και ξέρω ότι θα παίξω ό,τι και να γίνει 30-32 παιχνίδια, θα επενδύσω αλλιώς. Από το να έχω μια ομάδα η οποία μπορεί να ξέρω ότι τον Δεκέμβρη έχω τελειώσει από EuroLeague, τόσα παιχνίδια έχω να παίξω, οπότε θα μπορεί να είμαι διστακτικός άμα βλέπω ότι δεν μπορώ να προκριθώ να επενδύσω παραπάνω. Αυτή τη στιγμή οι ομάδες ξέρουν ότι έχω τόσα παιχνίδια, ότι πρέπει να επενδύσω στην ομάδα μου, να πάρω καλούς ξένους, να στήσω την ομάδα μου σωστά. Και από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Είναι οι διπλές εβδομάδες που παίζουν μεγάλο ρόλο. Στη διπλή εβδομάδα αλλάζουν ισορροπίες πολύ. Το που έχεις να πας, έχεις να παίξεις εκτός έδρας, εντός έδρας, τι ταξίδι έχεις να κάνεις. Δεν προετοιμάζεις με τον ιδανικό τρόπο. Κάποιες ομάδες που έχουν και πιο δυνατό πρωτάθλημα επηρεάζονται και από αυτό. Δηλαδή, οι ισπανικές ομάδες, όπως και να το κάνουν, μια ΣΕΜΠΕ είναι πιο δυνατή τοπική λίγα. Μπορεί να έχουν κάποια ντέρμπι πριν και μετά ή κάποια πιο δύσκολα ταξίδια πριν και μετά. Δηλαδή, φανταστείτε να έχετε να πάτε στην Γκραν Κανάρια και μετά να πας να παίξεις δύο παιχνίδια στη Μόσχα. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα. Αλλά από πλευράς ομάδων, πάλι θα εστιάσω σε αυτό. Ότι οι ομάδες ξέρουν ότι έχουν πολλά παιχνίδια, θα φτιάξουν εξορισμού καλές ομάδες και θα προσελκύσουν καλύτερους παίχτες έτσι. Όταν ένας παίχτης θα πάει σε μια ομάδα να υπογράψει, μπορεί να δεχτεί μια προσφορά EuroLeague χαμηλότερη από μια EuroCup ή μια Champions League, διότι ξέρει ότι θα παίξει τόσα παιχνίδια σε EuroLeague. Οπότε χτίζονται καλύτερες ομάδες. Ίσα-ίσα δώσανε και δύο εγγυημένα ακόμα, νομίζω, στην ΣΒΕΛ και στην Άλμπα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Η Bayer, νομίζω, και η Άλμπα πήρε wild card. Ναι, πήρε wild card από τώρα. Σωστό, ναι. Και η Βιλερμπάν του Πάρκερ, βέβαια. Ναι. Αυτές είναι αγορές που τις χρειαζόμαστε στο μπάσκετ. Παρένθεση εδώ πέρα, κάνατε την προηγούμενη εβδομάδα εκπομπή με τον Πάνο το Μαγιτόπε για την Αγγλία. Σωστό. Αυτό ήθελα να πω τώρα. Ο οποίος ήταν παίχτης μου στο εφηβικό του Παναθηναϊκού, παρεπιπτόντως ότι στην παρένθεση κλείνει. Είναι αγορές που τις θέλει το μπάσκετ αυτές, σίγουρα. Δηλαδή η Γερμανία, η Γαλλία, αν κάποια στιγμή μπορεί να έρθει και η Αγγλία, όλες αυτές είναι αγορές που τις χρειαζόμαστε, οπότε λογικό είναι το άνοιγμα της EuroLeague σε αυτές τις αγορές. Έχετε να μας δώσετε κάποια είδηση ίσως για αυτό το πράγμα για την Αγγλία? Γιατί το θεωρώ πολύ παράξενο αν η EuroLeague δεν κάνει κρούση στην Αγγλία. Ίσως το έχει κάνει και δεν έχουμε μάθει εμείς τίποτα. Θανάση, είχε προηγηθεί αυτό με τους London Towers, το έχουμε πει αυτό. Είχε προηγηθεί, αλλά
Νομίζω ότι δύο φορές που έγινε λίγο βιαστικά και απέτυχε. Μία φορά με τους London Towers. Καθώς και αν θυμάστε ότι όταν το Final Four είχε γίνει στο Λονδίνο, όχι απλά είχε γίνει στο Λονδίνο, η πρόθεση ήταν να κάνουν δύο συνεχόμενες χρονιές στο Λονδίνο. Μπράβο, ναι, σωστό. Το οποίο είχε αποτύχει, γιατί ακόμα ο πληθυσμός της Αγγλίας δεν είναι έτοιμος για το μπάσκετ. Φαντάζομαι ότι είναι μια αγορά που την παρακολουθούν και όπου θα θέλουν να κάνουν το άνοιγμα, αλλά θα πρέπει να είναι και οι συνθήκες κατάλληλες για να μπει εκεί πέρα. Και θα πρέπει να υπάρξει και ο κατάλληλος επενδυτής. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο ότι από όλες τις ομάδες της Γαλλίας επιλέχθηκε η Βιλερμπάν, η οποία, ας το πούμε, okay, το όνομα, ένα κάποιο όνομα, ιδίως για τους πιο παλιούς, να μπορεί να έχει, αλλά σίγουρα ούτε η πόλη είναι εύκολα προσβάσιμη, και ούτε και το γήπεδό τους είναι αυτό που λες, έχει τα στάνταρ της EuroLeague. Έτσι, ναι. Οπότε επιλέχθηκε, διότι κρίναν οι άνθρωποι της EuroLeague ότι με τον Πάρκερ εκεί πέρα και την τεχνογνωσία του από το NBA και την... Και προφανώς αυτό που τους παρουσίασε σαν ιδέα για την ομάδα θα βοηθούσε την EuroLeague. Σωστό. Coach, μιας που πιάσαμε αυτή την κουβέντα τώρα, άρα προβλέπετε ευημερία και μακροημέρευση της Λίγκας, έτσι, γιατί ξέρετε τώρα, θα πω το κλασικό, το πολύκροτο, ας πούμε, με τη διαμάχη με τη FIBA, ας πούμε. Έχετε κάποια, ας πούμε, πρόβλεψη το τι μέλη γενέστε, κάποια εκτίμηση προσωπική ή είδηση έστω? Κοίταξε, η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι όσο υπάρχει στο μπάσκετ αυτός ο διχασμός, μόνο καλό δεν είναι για το μπάσκετ. Αυτό είναι σίγουρο. Όσο γίνεται αυτό το πράγμα με τα παράθυρα, με το αν θα πάνε παίχτες στην εθνική ή όχι, για μένα αυτό κάνει ζημιά στο μπάσκετ. Το μπάσκετ τους χρειάζεται όλους. Χρειάζεται και την EuroLeague και τα τοπικά πρωταθλήματα να λειτουργούν σωστά και χρειάζεται και το καλοκαίρι τις εθνικές να δουλεύουν σωστά. Γιατί αυτό το πράγμα που γίνεται αυτή τη στιγμή, που βλέπεις παραδοσιακές ομάδες του ευρωπαϊκού μπάσκετ ότι δεν θα συμμετάσχουν στο ευρωμπάσκετ, δεν θα συμμετάσχουν στο παγκόσμιο, διότι αποκλείστηκαν το Δεκέμβριο, όπου όλοι οι παίχτες τους ήταν στο NBA ή στην EuroLeague και δεν μπορούσαν να πάνε να παίξουν. Yeah. Το πράγμα δεν είναι καλό σίγουρα. Αλλά από εκεί και πέρα, okay, η EuroLeague είναι τέλεια, δεν είναι σε καμία περίπτωση. Αλλά ως άνθρωπος που έχω ζήσει πολλά χρόνια με στην EuroLeague και το ευρωπαϊκό μπάσκετ, σίγουρα βλέπω μεγάλη εξέλιξη στην ποιότητα και στις συνθήκες που παρουσιάζονται. Σίγουρα δεν γίνονται όλα σωστά. Σίγουρα είναι πολλά πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν. Αλλά νομίζω ότι γίνονται αργά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Οπότε φαντάζομαι ότι αυτό είναι και το project που θα προχωρήσει. Τώρα, το πού ακριβώς θα πάει, αν μιλάμε για ευρωπαϊκό NBA, αν μιλάμε για κατάργηση ή απόσυρση των ομάδων αυτών από τα τοπικά πρωταθλήματα ή συμμετοχή με άλλη μορφή, ας πούμε, σαν κάποιο ανεπτυξιακό για κάποιες ομάδες μεγάλες στα τοπικά πρωταθλήματα, είναι άλλη κουβέντα και αυτό θα το δούμε. Νομίζω ότι είμαστε μακριά από αυτό. Σιγά σιγά νομίζω ότι η EuroLeague θα κάνει κάποια βήματα, θα βάλει και άλλες ομάδες, θα το πάει και στις 20 και 22 από ό,τι καταλαβαίνω, ενδιάζονται να πάνε την EuroLeague. Οπότε, βλέποντας πώς πηγαίνουν αυτά τα βήματα και πώς εξελίσσεται αυτό το πράγμα, αντίστοιχα θα εξελιχθεί η μορφή της EuroLeague. Όσον αφορά τη μορφή της EuroLeague, ήθελα να ρωτήσω κάτι. Θυμάμαι στην αρχή της πανδημίας, το πρώτο δίμηνο κάπου, είχε γίνει μια διαδικτυακή κουβέντα που είχαν λάβει μέρος οι τρεις μεγάλοι Έλληνες coach αυτή τη στιγμή, ο Ιτούδης, ο Μπαρτζόκας και ο Σφερόπουλος. Και ήταν το θέμα, μια διαφωνία που υπήρξε, αν είναι καλύτερο να υπάρξει στην EuroLeague Final Four ή να υπάρχουν σειρές, όπως το NBA. Και προφανώς, και το καταλαβαίνω από όλες τις μεριές, ο Σφερόπουλος και ο Μπαρτζόκας ήταν υπέρ του Final Four, γιατί οι ομάδες τους δεν είναι τόσο δυνατές όσο η Τσεσεκά διαχρονικά. Και ο προπονητής Τσεσεκά, δηλαδή ο Δημήτρης Ιτούδης, ήταν υπέρ των σειρών, γιατί με τη σειρά μειώνεται η πιθανότητα της έκπληξης, έτσι. Θέλω να πω ό,τι και να λέμε τώρα. Ο Ολυμπιακός Τζέσεκα την προηγούμενη δεκαετία, που την κέρδισε τέσσερις φορές μόσο στα Final Four, την κέρδισε και με λίγο δόση τύχης, επειδή ήταν ένας αγώνας κλπ. Εσείς, coach, τι γνώμη έχετε? Πιστεύετε ότι είναι καλύτερο για το suspense το Final Four ή καλύτερο για την, πώς θα το πω, για το δίκαιο του πράγματος η σειρά στα προημιτελικά, ημιτελικά και τελικά? Εδώ θα έρθω πάλι σε αυτό που είπα πριν. Είναι θέμα οπτικής γωνίας και πώς το κοιτάς. Η EuroLeague το κοιτάει σαν προϊόν και προφανώς το Final Four είναι πιο
απρόβλεπτο, Ναι. είναι για τον οπαδό, είναι, υποθέτω ότι είναι καλύτερο. Το δίκαιο, δηλαδή τον πρωταθλητή που δεν θα αμφισβητήσει κανείς, είναι αυτό που το πήρε σε σειρά αγώνων. Παρ' όλα αυτά, για να πω την αλήθεια, δεν νομίζω ότι ποτέ μπορεί να πει κανείς ότι αυτός που πήρε το πρωτάθλημα Ευρώπης κακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης, ακόμα και με το Final Four. Οπότε είναι θέμα προτεραιότητων. Προφανώς η EuroLeague λέει κάτι, κάνει μια δήλωση με αυτό, ότι το κοιτάει σαν προϊόν, ότι θεωρεί ότι έτσι προσελκύει μεγαλύτερο ενδιαφέρον προς το προϊόν του μπάσκετ με το Final Four και επιλέγει αυτόν τον τρόπο. Ένας προπονητής θα το δει από τη δικιά του οπτική γωνία ως προς το αγωνιστικό. Το αγωνιστικό λέει ότι αν πας σε σειρά αγώνων σε play-off, το αποτέλεσμα θα είναι δίκαιο, 100%. Δηλαδή αυτός που θα κερδίσει θα είναι ο καλύτερος, όπως και να έχει. Είναι θέμα πώς το βλέπεις αυτό το πράγμα. Δεν έχω προτίμηση. Έχω πάρει EuroLeague και είμαι Final Four όντας το φαβορί. Έχω πάρει EuroLeague όντας το outsider, εναντίον καλύτερων ομάδων. Υπάρχουν και τα play-off, όπου και εκεί πέρα έχουν γίνει πολλές ανατροπές και ήταν πολύ exciting. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός Μπαρτσελώνα, έτσι, Μπαρτσελώνα Παναθηναϊκός, το 2009... 9, καλά το λέω, ή 10 ήμασταν. Μιλάμε τη χρονιά που είχε πριν φύγει ο Καλάθης, λέμε τώρα. Μιλάμε τη χρονιά που κερδίσαμε τον Ναβάρο, που ήταν τον Ναβάρο Ρούμπιο, Σάντα. Που είχε πέσει κάτω από την τρίπλα του Διαμαντίδιο Τζαβάη, αυτό λέμε τώρα. Με τον Τζαβάη, τώρα έχει πάει σε κανονική σειρά, σε κανονική περίοδο, νομίζω. Ότι ήταν το πιπλάκι αυτό, ίσως. Εγώ μιλάω για την. Δεν λέμε τον Τζαβάη, όχι. Δεν λέμε τον Τζαβάη. Ναι, νομίζω ο κόσμος καταλαβαίνει για ποια σειρά μιλάω, τέλος πάντων. Ναι, τώρα δεν ξέρω γιατί κόλλησε το μυαλό μου και δεν θυμάμαι ποια χρονιά είναι. Σωστό, σωστό. Οκ. Πού έπεσε ο Μπατίστ με τα θηρία μόνος του, τέλος πάντων. Ναι, ήταν, εν πάση περιπτώσει, έχει πλεονέκτημα έδρας η Μπαρτσελόνα. Λοιπόν, πρέπει να είναι το 11, παιδιά, γιατί το 10 το πήρε η Μπαρτσελόνα, αν δεν κάνω λάθος. Το 9 το με τον Ολυμπιακό στον Περσί, ναι. Ωραία, το 10, άρα ήταν η επόμενη σεζόν, γιατί η Μπαρτσελόνα ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης. Πρωταθλήτρια Ευρώπης. Παίζαμε με την πρωταθλήτρια Ευρώπης και μια από τις καλύτερες ομάδες της EuroLeague κατά γενική δήλωση. Και παίξαμε με μειονέκτημα έδρας σε σειρά αγώνων. Και κερδίσαμε. Γιατί εκείνη την περίοδο εμείς ήμασταν η καλύτερη ομάδα και πήγαμε και πήραμε και το Final Four εν τέλει σχετικά εύκολα, θα το πω. Όχι, δηλαδή δεν μιλάμε για παιχνίδια στον πόντο, ήταν καθαρές νίκες όλα. Και πήραμε το πρωτάθλημα Ευρώπης τότε. Ήταν τότε με τη Σιένα, είναι η χρονιά που ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει τη Σιένα 50 πόντους και χάνει μετά από 2 μέρες. Και χάνει τη σειρά. Και αυτό είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, μπορούμε να πούμε έτσι. Ναι. Θέλω να πω, ήταν διαφορά. Νομίζω ότι και στα play-off μπορεί να γίνει ανατροπή. Και γενικότερα, εμένα το σύστημα του play-off, να πω την αλήθεια, μου αρέσει. Το βλέπω στο NBA, δουλεύει, γεμάτα γήπεδα. Φανταστείτε μια σειρά play-off στην οποία θα έπαιζαν δύο μεγάλες ομάδες στα γήπεδά τους. Φανταστείτε τι προσέλευση θα ήταν. Δηλαδή, μεγάλα γήπεδα, γεμάτα συνέχεια. Και σίγουρα και για τον κόσμο το ίδιο θα ήταν ενδιαφέρον. Παρ' όλα αυτά, okay, δεκτό, η EuroLeague το βλέπει κάπως αλλιώς, κάνει τις μετρήσεις της και έχει τα στατιστικά της, τα οικονομικά στατιστικά τέλος πάντων, ναι, και παίρνει την επιλογή της. Μάλιστα. Ωραία. Θανάση, να κάνουμε ένα σχόλιο. Coach, θα μας κάνεις ένα σχόλιο για τις ομάδες τις ελληνικές που θα ενδιαφέρουν και τον κόσμο, φαντάζομαι. Βεβαίως, κοίταξε. Ο κόσμος του ελληνικού μπάσκετ είναι κακομαθημένος. Έτσι. Έχουμε μάθει σε υψηλού επίπεδου μπάσκετ. Έτσι. Θεωρώ ότι ο Έλληνας φίλαθλος είναι από τους πλέον πιο μπασκετικούς και γνώσεις του αθλήματος στην Ευρώπη. Και έχουμε κάποιες απαιτήσεις. Δυστυχώς όμως, όπως και να το κάνουμε, πάλι με την αλλαγή της μορφής της EuroLeague έχει γίνει πιο απαιτητική η κατάσταση. Και πλέον η οργάνωση των σωματείων και οι οικονομικές δυνατότητες των σωματείων είναι ανελέητες. Δηλαδή δεν θα σε αφήσουν να λειτουργήσεις όπως λειτουργούσαμε παλιά κατά κάποιο τρόπο, να το πω έτσι. Παρ' όλα αυτά έχουμε παραδείγματα ομάδων που με χαμηλό budget και με πολύ σοβαρή δουλειά παίρνουν αποτελέσματα και δείχνουν έργο, όπως είναι η Ζαλγκύρης,
όπως είναι ακόμα και η Βιλερμπάν, αν θέλεις, σχετικά με, την, ναι. με τις δυνάμεις της. Έχουμε αναφέρει 2-3 φορές σήμερα την Bayern. Οπότε το budget για μία σεζόν δεν είναι το μόνο κριτήριο. Αλλά όταν πας σε μακροχρόνιο κομμάτι, ή πρέπει να έχεις μεγάλο budget, ή πρέπει να έχεις άριστη οργάνωση, αν θέλεις να είσαι... να έχεις κάνει πετυχημένες πορείες. Προφανώς δεν είναι ευχάριστο ότι αυτή τη στιγμή δείχνει ότι και οι δύο ομάδες μένουν εκτός play-off, αλλά είναι δίκαιο δυστυχώς. Όπως ήταν, όπως έχει κυλήσει ναι, η σεζόν, ναι. Με διάφορα πάνω-κάτω αναποδιές και στις δύο ομάδες, αυτή δείχνει ότι είναι η θέση που έχει αυτή τη στιγμή το ελληνικό μπάσκετ. Και λιγάκι αυτό που πρέπει να καταλάβουμε σαν Έλληνες φίλαθλοι είναι να δούμε με αυτή την τριβή μας με το γενικότερο ευρωπαϊκό μπάσκετ, να καταλάβουμε κάποια πράγματα πώς δουλεύουν εκτός Ελλάδος. Στην Ελλάδα ζούμε ακόμα με το πρότυπο, να το πω κάπως παλιοποδοσφαιρικό, τον τρελό τον πρόεδρο που βάζει ένα κάρο λεφτά στην ομάδα, χωρίς καμία λογική. Yeah. Δηλαδή, τα λεφτά που μπαίνουν στο μπάσκετ αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει περίπτωση να έχουν επιστροφή. Αυτός που θα μπει μέσα να επενδύσει τα λεφτά του, ό,τι βάζει τα χάνει. Δηλαδή, μπαίνει με αυτή τη λογική. Δεν υπάρχουν τα έσοδα αυτή τη στιγμή. Σίγουρα δεν μπορεί να παράγει σαν προϊόν το ελληνικό μπάσκετ 30 εκατομμύρια budget. Έτσι, ούτε καν τα μισά δεν ξέρω αν μπορεί να παράγει. Σαν... Δεν μπορεί. Πιστεύω και εγώ ότι δεν μπορεί. Ούτε τα μισά. Οπότε, ξέρετε, αυτό το πράγμα λιγάκι πρέπει να αρχίζουμε να αλλάζουμε το τσιπάκι και να αλλάζουν και οι απαιτήσεις μας. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι το μπάσκετ πρέπει να στηριχθεί σε άλλα πράγματα. Πρέπει να στηριχθεί σε ανάπτυξη, πρέπει να στηριχθεί σε σωστή οργάνωση των σωματείων. Και δυστυχώς δεν είμαι σίγουρος ότι το βλέπω αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και ευτυχώς έχουμε ακόμα καλή παραγωγή παιχτών. Ναι. Δηλαδή οι παίχτες μας, οι προπονητές μας πιστεύω ότι είναι υψηλό επίπεδο, είναι καλή, και αυτό μπορεί να μας κάνει να έχουμε ελπίδες. Αλλά αν τα σωματεία αντί να κοιτάνε πώς θα τρώγονται μεταξύ τους, αν δεν καταλάβουν ότι αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να προωθήσουν και να αναπτύξουν το μπάσκετ στην Ελλάδα σε κάτι καλύτερο, αυτή θα είναι η κατάσταση και ίσως να είναι και χειρότερη. Δηλαδή, πλέον ίσως να αρχίσουν οι παίχτες και οι προπονητές που παράγουν να ζουν εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό. Όπως ήταν προ 2004, όταν το μπάσκετ το ελληνικό είχε γνωρίσει μια κρίση λίγο με τους Ολυμπιακούς. Αλλά περίπου από το 2001 περίπου μέχρι το 2004 πάνω κάτω, όλοι οι καλοί Έλληνες παίχτες παίζανε στο εξωτερικό. Σωστό. Ναι. Εκεί ήθελα να καταλήξω ότι παρόλο το χάλι που έχει το ελληνικό μπάσκετ, χαζοπροχωράει η παραγωγή παιχτών. Στη Ρωσία τι γίνεται? Εντάξει, έχετε προλάβει και χρυσές εποχές στην Ελλάδα, έτσι, τα παλαιότερα χρόνια. Στη Ρωσία τι γίνεται ακριβώς? Δηλαδή, βλέπουμε ότι υπάρχει μια ευημερία, ας πούμε, αλλά μάλλον η παραγωγή παιχτών δεν προχωράει και τόσο. Δηλαδή, δεν υπάρχουν γενείς Ρώσοι πολύ καλοί παίχτες, ειδικά νεότεροι. Έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος? Είναι έτσι. Είναι θέμα πώς το βλέπεις. Κοίταξε. Καταρχήν, μιλάμε ότι το μπάσκετ δεν είναι το ίδιο δημοφιλές στη Ρωσία όσο είναι στην Ελλάδα. Είναι έτσι, αυτό. Στην Ελλάδα είναι πρώτο, δεύτερο, δεν ξέρω που θέλετε να το βάλετε το μπάσκετ, αλλά είναι στην κουλτούρα του Έλληνα. Έτσι, δηλαδή, ακόμα και κάποιος λέει ότι το αγαπημένο μου σπορ είναι το ποδόσφαιρο, ξέρει τι γίνεται στο μπάσκετ, ξέρει πώς παίζεται το μπάσκετ. Στη Ρωσία δεν είναι ακριβώς έτσι. Έχουν ποδόσφαιρο, χόκι και διάφορα, σαν το διάθλο, κάτι περίεργα σπόρο εδώ πέρα που είναι πολύ δημοφιλής, τέλος πάντων, στην Ρωσία. Απλά τι γίνεται, πώς κρίνεται, κατά την άποψή μου, μια παραγωγική διαδικασία? Το ταλέντο, όταν έρθει ο Κυριλέγκο και ο Σφεντ, ό,τι και να κάνεις θα παίξουν αυτοί. Έτσι, δεν μπορείς εύκολα να καταστρέψεις τέτοια ταλέντα. Θα έρθουν. Βλέπεις, ας πούμε, και παίχτες που από χώρες περίεργες. Βλέπεις το Χέρμανσον, ήρθε από την Ισλανδία και ξαφνικά παίζει στην Euroliga. Γιατί αυτός ο παίχτης μπορούσε να παίξει, τέλος. Αλλά η παραγωγική διαδικασία φαίνεται στους δεύτερους παίχτες. Δηλαδή, ο Κουρμπάνοφ, για παράδειγμα, για μένα είναι παραγωγική διαδικασία καθαρά. Δηλαδή, αυτός ο παίχτης δεν ήταν ταλέντο ποτέ, αλλά έμαθε. Είχε μην αθλητής προφανώς, έχει κάποια προσόντα για να παίζει Euroliga.
Έμαθε ένα ρόλο να παίζει, κάνει κάποια πράγματα μέσω γήπεδο, γίνεται χρήσιμος για την ομάδα. Οπότε μπορείς να πεις ότι μια χώρα είναι πετυχημένη και παράγει παίχτες όταν βγάζει τέτοιου είδους παίχτες. Όταν βάζει παιδιά τα οποία δεν έχουν το μεγαλύτερο ταλέντο, προφανώς κάποια προσόντα πρέπει να έχουν, πρέπει να είναι αθλητικοί, πρέπει να είναι ψηλοί, πρέπει κάτι να υπάρχει εκεί πέρα. Και μπορείς αυτόν τον παίχτη να του βρεις ένα ρόλο για να επιβιώσει σε μια ομάδα. Και όσο μεγαλύτερο είναι αυτό το επίπεδο, τόσο καλύτερα. Τόσο πιο πολύ φαίνεται ότι αυτή η ομάδα παράγει. Η ομάδα, η χώρα ή όποιο θέλει, τέλος πάντων, το σύστημα είναι πετυχημένο. Από αυτή την άποψη, το ρωσικό μπάσκετ είχε, νομίζω, μια μεγάλη κρίση, γιατί είχε αυτό το σύνδρομο. Την να βγάλω τον καινούριο Κυριλέγκο, τον καινούριο Χριάπα και έκρινε έτσι τον εαυτό του. Νομίζω στις επόμενες γενιές θα υπάρξουν παίχτες σαν αυτούς που έχω περιγράψει. Δηλαδή, τώρα ήδη εμείς έχουμε έναν μικρό το Χωμένκο στην ομάδα, ο οποίος είναι για μένα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έχει βρει ένα ρόλο στην ομάδα, το έχουμε διδάξει ένα ρόλο σε αυτή την ομάδα. Και μπορεί να γίνει χρήσιμος. Χωρίς να είναι ένα φοβερό ταλέντο, χωρίς να είναι ένα φοβερό κορμί, γίνεται χρήσιμος. Και νομίζω ότι εκεί πέρα κρίνες στο φινάλε και σαν Ελλάδα και σαν Ρωσία, σαν παραγωγική διαδικασία, τι μπορείς να κάνεις. Για παράδειγμα, η Γαλλία είναι εύκολο να πεις ότι έχει καλή παραγωγική διαδικασία. Αλλά κοιτάξτε με την κορμία έχει να δουλέψει η Γαλλία. Έχει όλα αυτά τα αθλητικά παιδιά. Τα φυσικά προσόντα, ναι. Ναι. Αλλά έχει και οργάνωση. Αλλά είναι εύκολο να δουλέψει με αυτούς. Οι Ισπανοί είναι το καλύτερο παράδειγμα. Οι Ισπανοί δεν είναι ότι έχουν τα μεγαλύτερα ταλέντα από όλους, δεν είναι ότι έχουν τα φοβερά κορμιά, τους φοβερούς αθλητές. Μαζεύουν παίχτες από όλο τον κόσμο και τους εκπαιδεύουν σωστά. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι το ισπανικό μπάσκετ δεν παράγει μόνο Ισπανούς, αλλά παράγει Ντόντσις. Γιατί όπως και να το κάνουμε, είναι παραγωγή ισπανικού μπάσκετ. Παλίμον. Καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι το πρότυπο. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν σωστά. Έτσι. Οπότε την παραγωγική διαδικασία της Ρωσίας. Προφανώς έχει υπάρξει μια κρίση, δεν παράγουν είναι η αλήθεια τους πολλούς παίχτες, αλλά νομίζω ότι βρίσκεται σε ανωδική πορεία κάπως. Αυτό είναι και λόγω του εφησυχασμού ότι οι ρωσικές ομάδες κατά κανόνα είναι οι πιο πλούσιες, ας το πούμε έτσι. Ότι εντάξει, μωρέ, θα πάρουμε τον Αμερικανό τον καλό, οπότε ο μικρός Ρώσος δεν είναι και τόσο απαραίτητος. Δεν θα το έλεγα. Καταρχήν, κοίταξε, αν στο ελληνικό μπάσκετ, τα μεγαλύτερα ταλέντα που έχουμε παράγει σαν ελληνικό μπάσκετ, ήταν την εποχή που το ελληνικό μπάσκετ ήταν πλούσιο. Δηλαδή η Φουρνιά, Διαμαντίδης, Παπαλουκάς, Ζήσης, Σπανούλης και πάει λέγοντας, αυτοί επιβιώσανε χρυσές εποχές του ελληνικού μπάσκετ, όπου υπήρχαν πολλά λεφτά και πολλοί ξένοι. Από τους καλούς ξένους μπορείς να μάθεις πολλά, μπορείς να σε βοηθήσουν στην παραγωγική διαδικασία. Όπως η αμφιβόλου ποιότητα ξένου μπορεί να σου κάνουν και ζημιά. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι το Διαμαντίδη, βλέποντα το παιχνίδι του Διαμαντίδη, μπορεί να καταλάβει ότι είχε κάποια στιγμή παίξει με τον Byron Dickings. Θα δει στοιχεία του παιχνιδιού του που είχε μάθει από αυτόν. Βλέποντα τον, δουλεύοντα την προπόνηση μαζί του, πάει λέγοντα. Όλοι οι παίχτε, όταν δουλεύουν και ζουν μαζί με καλού παίχτε, παίχτε επίπεδου, γίνονται καλύτεροι. Οπότε, αν έχει σωστό σύστημα, καλού προπονητέ και έχεις και καλούς συμπαίχτες, γίνεσαι καλύτερος σαν παίχτης. Οπότε αυτό ξέρεις, το ότι παίρνουν καλούς παίχτες, ναι, δεν βρίσκουν ευκαιρίες τα παιδιά κτλ. Έχει και την άλλη όψη νομίσματος. Ναι, αλήθεια είναι, αλλά ο καλός ο παίχτης πάντα θα βρει τον τρόπο να επιβιώσει και από έναν καλό παίχτη και σε έναν καλό ανταγωνισμό θα γίνει ο ίδιος καλύτερος παίχτης. Σωστό. Αν δεν θες να ρωτήσεις κάτι άλλο, Μιχάλη, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Για την ψυχολογία του απλού ανθρώπου, Ανδρέα, πόσο εύκολο είναι να είστε τόσα χρόνια στην κορυφή? Γιατί κατά ψέματα για την Τζέσσεκα πάντα ξεκινάμε και λέμε είναι πρωτοδεύτερο φαβορή για την κατάκτηση Ευρωλίγκας από τον Οκτώβρη. Πόσο σας έχει λείψει και εσάς και του coach Ιτούδη μία μπάνβιτ, μία χρονιά μπάνβιτ? Με ποια έννοια? Ότι πάμε εκεί πέρα, παίζουμε μπάσκετ. Παίξετε πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ στην Bandit. Ακόμα το θυμάμαι. Τρομερό μπάσκετ. Είναι έκπληξη, ας πούμε. Είμαστε η έκπληξη ευχάριστη. Αλλά δεν έχουμε και πάντα κάποιον εκεί πέρα να λέει ότι η Τσέσεκα δεν κέρδισε σήμερα. Έκπληξη πρώτου μεγέθους. Καταλαβαίνετε πώς το λέω? Ναι, καταλαβαίνω. Κοίταξε, και εγώ και ο Δημήτρης, αν βάλεις το που έχουμε δουλέψει και το που είμαστε, ιδίως εγώ δηλαδή, η πρώτη μου. Δηλαδή, από τη στιγμή που έφυγα από εφηβικά, πήγα στον Παναθηναϊκό κατευθείαν. Έτσι, αμέσως στην πίεση. Ήμουνα στον Παναθηναϊκό, στη Τζέσσεκα και ένα διάλειμμα στην Bandit, όπου ήμασταν πρώτοι στη σεζόν. Έτσι. Και ουσιαστικά κάποια στιγμή είχαμε αρχίσει να πηγαίνουμε για πρωτάθλημα. Και εκεί πέρα, όπου χάσαμε από τη Γαλατασεράι στους ημιτελικούς.
Οπότε δεν ξέρω κάτι άλλο. Μόνο αυτό ξέρω. Και ξέρω να το κάνω αυτό το πράγμα. Το έχω ζήσει αυτό το πράγμα, δηλαδή το ζω σε όλη μου τη ζωή. Okay. Οπότε ξέρω να το χειρίζομαι αυτό το πράγμα. Οπότε είναι δύσκολο. Πολλές φορές φαντάζομαι πώς θα ήταν να είμαι σε μια πιο μικρή ομάδα, μεν, και να χάνω τα μισά μου παιχνίδια. Ίσως αυτό να ήταν πιο δύσκολο ψυχολογικά για μένα. Είναι και θέμα συνήθειας πιθανόν. Αυτό που λέτε. Δηλαδή ότι έχετε συνηθίσει να νικάτε και δεν, όπως και να το πω σε πολλά εισαγωγικά, δεν σας ενοχλεί ότι πρέπει να νικάτε συνέχεια. Είναι σωστό. Όχι, αυτό είναι κάτι που το έχουμε μάθει, ξέρουμε να το χειριζόμαστε. Έτσι. Ναι. Εντάξει, και ο coach Τούδης, ας πούμε, έχει σε όλο το στερέωμα τη φήμη που, πέρα του καλού προπονητή του, ίσως του κορυφαίου manager, με την έννοια διαχειριστή και παιχτών και καταστάσεων και οτιδήποτε άλλο. Έχει αυτή τη φήμη, νομίζω δίκαια. Γιατί η διαχείριση είναι το σπουδαίο πράγμα. Εντάξει, πέρα από τις γνώσεις και από την τακτική, είναι και η διαχείριση των παιχτών και των καταστάσεων. Πώς θα διαχειριστεί την ήττα και την νίκη. Και νομίζω, coach, πες μου και εσύ, έχει διαφορά. Δηλαδή, θυμάμαι πώς διαχειριζόταν τις καταστάσεις ο Μπράντοβιτς, δίπλα στον οποίο μαθητεύσατε και εσείς και ο coach Τούδης. Βλέπω διαφορές. Με το απλό το δικό μου το μάτι, βλέπω διαφορές με τον coach Μπράντοβιτς, πώς χειρίζεται ο coach Τούδης τις καταστάσεις και τις ήττες και όλα αυτά. Έτσι δεν είναι? Κοίταξε, ο κάθε άνθρωπος μπορεί να μάθει δίπλα σε κάποιον, αλλά στο φινάλε σε αυτά θα τα χειριστείς σύμφωνα με το δικό σου χαρακτήρα. Με την προσωπικότητά σου, ναι. Σωστό. Εκεί αυτό που παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο είναι οι εμπειρίες. Δηλαδή, όταν κάτι δεν το υποθέτεις, αλλά το έχεις ζήσει και ξέρεις πώς θα πάει, δηλαδή ξέρεις ότι έρχεται η καμπή της ομάδας, ξέρεις πώς να βγεις από την καμπή της ομάδας, ξέρεις πώς να χειριστείς τη δυσκολία, γιατί την έχεις ξαναχειριστεί τη δυσκολία, την έχεις ζήσει και έχεις πετύχει. Δηλαδή, έχεις δοκιμάσει έναν τρόπο, έχει πετύχει ο τρόπος, άρα ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Αυτό ότι είναι η μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και ξέρεις, μαθαίνεις να χειρίζεις αυτές τις καταστάσεις. Και όπως είπες, πλέον αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να χειρίζεις καταστάσεις. Γιατί πάλι θα πάμε σε αυτό που λέγαμε πριν, ότι με αυτό το φορμά της EuroLeague, αυτό αρχίζει και γίνεται ακόμα πιο σημαντικό. Και βλέπεις ίσως, συγκρίνοντας τους προπονητές του NBA, βλέπεις ότι πολλοί από αυτούς πλέον είναι αυτό που είπες, managers. Όπως και στο αγγλικό ποδόσφαιρο δεν τον λένε coach πλέον, τον manager, βέβαια. Τον λένε manager, γιατί αυτό κάνει, μανατζάρι, την τακτική που μπορεί να κάνει ο assistant coach, μπορεί να διαχειριστούν αυτοί, αλλά εκεί στο φινάλε αυτό που θα κάνει τη διαφορά είναι πώς θα χειριστείς την κατάσταση, την ψυχολογία, την ήττα, γιατί στο φινάλε εκεί που βλέπεις από τι είσαι φτιαγμένος είναι πώς αντιδράς τα δύσκολα, όχι πώς αντιδράς τα εύκολα. Όταν κάνεις όσο ρίπεις νίκες, όλοι είμαστε χαρούμενοι και όλοι είμαστε αισιόδοξοι και όλοι είμαστε χαμογελαστοί. Όταν κάνεις 2-3 ήττες, καταλαβαίνεις ποιος είναι τι, ποιος έχει δυνατό χαρακτήρα, ποιος δεν έχει δυνατό χαρακτήρα, ποιος αντέχει, ποιος δεν αντέχει και ποιος ξέρει τι πρέπει να κάνει για να πάει μπροστά. Είχα διαβάσει ένα άρθρο με τις προϋποθέσεις που υπάρχουν για να πας για συνέντευξη ως μελλοντικός head coach, ας πούμε, σε μια ομάδα στο NBA. Εντάξει, mm-hmm. Παιδιά, ο κατάλογος ήταν, λες, θα πάει διευθυντής στην Coca-Cola, ας πούμε, ή στη Samsung. Τέτοιο πράγμα. Παρόμοια είναι τα μεγέθη. Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε απίστευτα τρελό. Κοίταξε, βέβαια. Ιδίως στο NBA αυτό που χειρίζεσαι είναι κάτι πολύ παραπάνω από μια ομάδα. Δεν είσαι και 12 παίχτες, 15 παίχτες πώς ήταν εκεί πέρα. Είναι σε καμία περίπτωση. Πολλά πρέπει να κάνεις. Και σωστά, τα γύρω-γύρω είναι ακόμα πιο σημαντικά από το τι θα κάνεις μέσα στο γήπεδο στο φινάλε. Από άποψη τι θα κάνεις τακτικά, πώς θα παίξεις το pick and roll και όλα αυτά. Βέβαια. Βέβαια. Έτσι. Κόντ, έχετε κανέναν παίχτη που έχετε ξεχωρίσει φέτος στην διοργάνωση, άσχετα που, όχι, δεν το λέω για μεταγραφικό στόχο, πες το μάτι το δικό σας, έτσι, κανένα ταλέντο, κανένα που σας αρέσει. Το Λιθουανό θα πει. Το Γιοκουμπάιτης, Κοίταξε, πολλούς θα μπορώ σου πω που μ' αρέσουν και ξεχωρίζουν. Κοίταξε, ίσως να... Εντάξει, όχι να πει όπως... Ο Μίσιτς τώρα ή ο... Ακριβώς. Αυτό ήθελα να σου πω. Δηλαδή, είναι, ξέρεις, από ποια οπτική γωνία θα το δεις πάλι. Δηλαδή, αν θες να μιλήσεις για ποιο είναι το κορυφαίο αυτή τη στιγμή, θα μιλήσεις για Μίτσις Λάρκινγκ. Σίγουρα είναι μεγάλη έκπληξη το τι έχει κάνει ο Baldwin φέτος. Δηλαδή, βλέποντας τον ίδιο παίχτη πέρσι με τον Ολυμπιακό και ξαφνικά τον παίχτη Μπάγερ, απορείς πώς ο παίχτης που έχει μπορεί να κάνει αυτά τα πράγματα, πέρσι έκανε κάτι άλλο. Γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Ξέρεις, και σαν προπονητής πρέπει να το καταλάβεις αυτό το πράγμα γιατί. Πολλές φορές πρέπει να κρίνεις την αξία ενός παίχτη και μπαίνουν τέτοια παραδείγματα στο μυαλό σου. Τι είναι αυτός ο παίχτης, κοίτα ποιος είναι πραγματικά και κοίταξε πώς ήταν πέρσι. Γιατί στην Bayern επίσης θα βάλω και τον Λούσιτς.
Έχει κάνει καταπληκτική σεζόν και είναι βαρόμετρο για την ομάδα ο Λούτσης. Ο οποίος πάντα είναι ένας καλός παίκτης και ένας πολύ χρήσιμος, αλλά αυτό που κάνει φέτος δεν το βλέπεις. Ο Λούτσης είναι ένα υβρίδιο Κριάπα. Λίγο πιο κοντός, λίγο πιο έξω, αλλά μου θυμίζει λίγο τον Κριάπα στα νιάτα του. Τον πιο ελαφρύ Κριάπα. Θα μπορούσες να το πεις, γιατί είναι ένας παίκτης σε θέση 3, ελαφρύς, είναι αθλητικός πολύ, αλλά είναι και έξυπνος παίκτης αρκετά. Έχει μεγάλη επίδραση στο παιχνίδι της Bayern. Αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει κάνει ένα βήμα παραπάνω κατά κάποιο τρόπο φέτος και μου άρεσε αυτό το πράγμα. Με εντυπωσιάζουν, γενικά εμένα σαν προπονητή, μου αρέσουν πολύ οι overachievers, δηλαδή οι παίκτες που τους βλέπεις ότι ξεπερνάνε τα όρια τους. Δηλαδή, okay, προφανώς περιμένεις ότι ο Ταβάρες, που είναι ένα θαύμα της φύσης, κάποια στιγμή θα έχει μια τέτοια επίδραση στο μπάσκετ. Σωστό. Δεν περιμένει το Σανλή στην Έφες Πίλσεν να κάνει τέτοιες εμφανίσεις. Έτσι, δηλαδή, ένα παίκτη που τον παίζαμε στην Τουρκία χρόνια, που τον βλέπεις να είναι ένας παίκτης backup, προφανώς τον έχουν για τις προπονήσεις εκεί πέρα, να θεωρείς, και ξαφνικά βλέπεις να είναι βαρόμετρο, να μπαίνει μέσα και να κυριαρχεί στο γήπεδο. Μπράβο, είναι σίγουρα εντυπωσιακό. Ο Λόιντ είναι πάρα πολύ καλό. Τώρα παίζετε με τον Ερυθρό Αστέρα, νομίζω, από την αγωνιστική. Ναι. Κοίταξε, ο Λόιντ είναι ένα σκόρερ. Απλά να σου πω πάλι τι γίνεται. Αυτό το παιδί είναι ταλέντο. Είναι καταπληκτικό ταλέντο. Περιμένει τον Λόιντ να το κάνει αυτό το πράγμα. Okay. Και προφανώς είναι σε μια ομάδα η οποία του δίνει να κάνει αυτό το πράγμα. Ναι. Και μετά που να τον κρίνει, βάσει τι επιτυχίε τη ομάδα σου. Δηλαδή, okay, βάζω 30 πόντου. Βάζω 30 πόντου πού. Ο Σφέντ είναι ένα καταπληκτικό ταλέντο. Η ομάδα του είναι τελευταία. Ο Λόιντ είναι ένα φοβερό ταλέντο. Η ομάδα του είναι προτελευταία. Οπότε για μένα αυτό παίζει ρόλο. Δηλαδή, ότι ο παίχτης να πω ότι μου αρέσει αυτό που κάνει και μπράβο του κτλ., πρέπει να είναι και η ομάδα του καλή. Σε μια ομάδα η οποία παραπέει, ένας παίχτης να βάζει 30 πόντους δεν μου εντυπωσιάζει. Σε αυτό είναι. Ναι, κατά κάποιο τρόπο με επηρεάζει αυτό. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ηγετικές ικανότητες και είναι καλή επιρροή για την ομάδα του, θα βοηθήσει την ομάδα του και να πάρει αποτέλεσματα. Δεν θα κάνει μόνο τα δικά του στατιστικά. Από εκεί πέρα υπάρχουν και τα ταλέντα, όπως αναφέρατε, ο Γιουκουμπάιτης. Στην Αλγύρης. Στην Αλγύρης κάνει καταπληκτική σεζόν. Αλλά ήταν στοιχεία που τα έδειχνε. Δηλαδή και από πέρσι ο Νέβλος αυτό το παιδί έχει θράσος από τα λίγα. Ο Βεζέκοφ, ας πούμε, έχει κάνει το βήμα μπροστά, έτσι. Ναι, ξεκάθαρα. Πάρα πολύ. Ναι, ο Βεζέκοφ έχει κάνει μια πολύ καλή σεζόν φέτος. Είχε και αυτό στα σκαμπανεβάσματά του. Κάποια στιγμή έπαθε τον κορονοϊό και τον έκοψε σε ένα καλό κομμάτι. Ναι. Μετά επανήλθε. Σίγουρα κάνει πολύ καλή δουλειά εκεί πέρα. Όπως επίσης και ο Παπαγιάννης, να πούμε ότι έχει κάνει. Συμφωνώ. Και ο Παπαγιάννης είναι ένα παράδειγμα που μου αρέσει να τα δίνω. Είναι ένα παιδί το οποίο το καλοκαίρι φαίνεται ότι δούλεψε. Βέβαια. Και του φαίνεται την σεζόν του. Έτσι. Έχει αλλάξει το κορμί του. Φαίνεται το σώμα. Και όλα αυτά βγαίνουν μέσα στο γήπεδο. Και για μένα αυτό είναι καλό παράδειγμα. Δηλαδή θέλω να το βλέπω αυτό σαν προπονητής για να το δίνω παράδειγμα σε άλλους παίχτες. Έτσι, όπως ήταν. Πάντα ένα παράδειγμα που δίνω σε άλλους παίχτες είναι ο Corey Higgins. Ο Corey Higgins ήταν ο πιο εντυπωσιακός παίχτης για μένα στο τι έκανε το καλοκαίρι και το πώς γυρνάγε, πώς ερχόταν να παρουσιαστεί για προετοιμασία. Και ήταν ένας παίχτης που ό,τι του λέγαμε ότι φιλαράκι στο σούτ έχει πρόβλημα. Ερχόταν και ήταν σούτ 60% τρίποντο. Γιατί δούλευε όλο το καλοκαίρι αυτό το πράγμα. Του λέγαμε στο ball handling θέλουμε κάτι καλύτερο. Δούλευε όλο το καλοκαίρι το ball handling, ερχόταν πραγματικά καλύτερο ball handling. Όλο το καλοκαίρι του δούλευε κάτι το οποίο έβγαινε μέσα στο γήπεδο. Γι' αυτό είναι αυτός που είναι αυτή τη στιγμή. Θέλω μια γνώμη από τον coach. Αν μου επιτρέπεις. Ναι, πες Μιχάλη, ναι. Να πω κάτι, Θανάση. Αν μου επιτρέπεις, coach, το καλύτερο παράδειγμα από όλα σχετικά με το worth ethic και αυτά είναι ο φίλος σας που έχετε σωστά φοντάρει Μίτλετον. Έτσι, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Αυτός ο άνθρωπος είναι ορισμός του λεφταρά και του. Γι' αυτό άλλωστε έπαιξε και μέχρι την ηλικία που έπαιξε. Έτσι, μπράβο. Και ακόμα και τώρα τον δείτε, ίσως να μπορούσε να παίξει κάποιες ομάδες. Ένα δεκαλεπτάκι το έχει κάπου, ε. Άμα τον δείτε, καταρχήν παίζει, μιλάμε για έναν άνθρωπο που είναι 50 χρονών και μπαίνει και παίζει ένας με όλους τους παίχτες της ομάδας. Έτσι, με το θεσμό. Που τραυματίστηκε ο Μιλουτίνοφ, αντί να πάρετε τον Έρικ, έπρεπε να παίξει ο Ντάριλ. Ίσως να το σκεφτήκαμε, έπεσε η ατάκα μεταξύ του Βαρού και Αστείου. Αυτό τον Έρικ εγώ τον αγαπάω πολύ. Από παλιά, από την Τεροσάφακα, μου άρεσε πάρα πολύ ο Έρικ. Ισχύει, ο Θανάσης το λέει 5-6 χρόνια για τον Έρικ. Τον έχω τον Έρικ και έχω και ένα παίχτη ακόμα. Θέλω να σας ρωτήσω τη γνώμη σας και να κλείσουμε, εκτός αν έχουμε κάτι άλλο να πούμε.
Αν έχετε στα ραντάρ σας, εντάξει, δεν είμαστε δημοσιογράφοι, δεν θα μας παίξει κάποιος για να κλέψει την ιδέα, τον Πετρούσεφ. Το σερβάκι το ψηλό από τον Γκοντζάγκα, ναι, που έπαιξε φέτος στη ομάδα του Ραζνάτοβιτς, στη Μέγκα. Θανάση, ο Πετρούσεφ πάει για πάρα πολύ ψηλά στον draft. Δεν ξέρω που έχει μείνει. Κάτσε, περίμενε, γιατί μπορεί να κάτσει ακόμα στην Ευρώπη. Δεν ξέρω που έχει μείνει όμως. Τον πάνε για λοταρία. Δεν λέει κάτι αυτό απόλυτα. Δεν είπα εγώ τι λέει, εντάξει, λέμε. Okay. Κοίταξε, όπως και να έχει, είναι κάποιοι παίχτες οι οποίοι σε εντυπωσιάζουν, σε αρέσουν, αλλά δεν τους κοιτάς σαν δικούς τους παίχτες. Δηλαδή, ο Γιώκητς όταν έφυγε από την Ευρώπη, καμία ομάδα εκείνη τη στιγμή δεν θα τον έπαιρνε σαν ξένο της, σαν βασικό παίχτη. Γιατί εκείνη τη στιγμή φαινόταν όχι έτοιμος για να είναι ο main guy σε μια ομάδα σαν την Real, την Τζεσεκά και πάει λέγοντας την Ευρώπη. Παράδειγμα επίσης αυτό είναι ο Ποκουσέφσκι, νομίζω, έτσι. Δηλαδή, ο οποίος καταλαβαίνω γιατί ο Ολυμπιακός δεν το χρησιμοποιεί. Λένε πολύ γιατί δεν το χρησιμοποιεί ο Ολυμπιακός. Γιατί δεν μπορούσε να το χρησιμοποιήσει ο Ολυμπιακός. Σωστό. Ο Ολυμπιακός μπορούσε να του δώσει αυτό που του έδινε εκείνη τη στιγμή και αυτό ήταν το σωστό και το δίκαιο. Στο NBA έχουν μια άλλη άνεση. Τον βάζουν και στη G League, τον βάζουν και στην πρώτη ομάδα, επενδύουν. Μπορεί να πει η Οκλαχώμα και η κάθε Οκλαχώμα ότι ξέρεις κάτι, φέτος δεν μας νοιάζει και τόσο πολύ. Πάμε να παίξουν αυτά τα παιδιά, trust the process κτλ. Στην Ευρώπη αυτό δεν μπορεί. Οπότε είναι σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή και ο Γεωργιανός, ο παίκτης που... Ο Μπιτάτζε, όταν ήταν στην Ευρώπη, έτσι που ήταν ένα παιδί 17 χρονών εκείνη τη στιγμή, έλεγες ναι, αυτός θα γίνει παιχταράς, τον έβλεπες, καταπληκτικός, τον Ατάλλο. Και αυτός στην ίδια ομάδα, στη Μέγκα ήταν και αυτός. Προφανώς γιατί και ο Μίσκο Ραζνιάτοβιτς προωθεί τους παίκτες του. Έτσι. Και τους βάζει για να παίξουν και να κάνουν τα νούμερα τους και να πάρουν και την εμπειρία τους. Οπότε αυτά τα παιδιά βλέπεις ότι μπορούν να παίξουν, έχουν δυνατότητες, αλλά καταλαβαίνεις ότι δεν πρέπει να μου απασχολούν εμένα γιατί δεν θα παίξουν σε μένα. Γιατί όταν αυτός ο παίκτης θα είναι έτοιμος να παίξει και να βοηθήσει σε μένα, τότε θα τον πάρει η ομάδα του NBA, γιατί είναι για αυτό το επίπεδο. Οπότε είναι κάτι παρόμοιο και με το σερβάκι τώρα τον Πετρούσεφ. Εσείς σαν Τσεσεκά πάντως δεν κάνετε, ναι, με τις μεταγραφές και τις ακριβές μεταγραφές, αλλά δεν έχετε τόση μεγάλη έφεση, μάλλον δεν κυνηγάτε παίχτες από το NBA τόσο πολύ όσο άλλες ευρωπαϊκές ομάδες. Πάτε δηλαδή στην ευρωπαϊκή αγορά περισσότερο, σε Γκέλια, Μιλουτίνοφ, Τζέιμς. Θέλω να πω, δεν κυνηγάτε το μεγάλο. Άλλο που ο Τζέιμς ήρθε από το NBA, αλλά συμβαίνει αυτό. Είναι κατ' επιλογή. Τυχαίνει. Κοίταξε, η ευρωπαϊκή εμπειρία. Δεν θα πω τον Ρον Μπέικερ τώρα, ας πούμε, που ήταν ένα όνομα, εντάξει, πιο μικρό. Μιλάμε για ένα σούπερ στάρ. Θα σου αναφέρω εγώ τον Ρον Μπέικερ, αλλά είναι αυτό το θέμα. Ότι η ευρωπαϊκή εμπειρία τελικά είναι ένα μεγάλο παράγοντα για μας. Ναι. Έτσι, οι παίχτες που έχουν έρθει να παίξουν χωρίς ευρωπαϊκή εμπειρία πάντα παίζουν το 50% των δυνατοτήτων τους. Αυτό που γίνεται είναι ότι εμείς είμαστε αυτό που έχετε περιγράψει ήδη, η ομάδα που πρέπει να κερδίσει, που πρέπει να πάρει το αποτέλεσμα. Ο ξένος μας, ο οποίος θα έρθει, δεν είναι με τη λογική ταλέντου και δεν είναι με τη λογική, δεν είμαστε Μπασκόνια. Δεν θα παίξει σε 2 χρόνια. Πρέπει να παίξει τώρα. Πρέπει να παίξει το επόμενο παιχνίδι. Πρέπει να είναι έτοιμος να μπει να παίξει και να βοηθήσει την ομάδα. Okay. Από εκεί πέρα μπορεί να πάρουμε κάποιους παίκτες οι οποίοι είναι λίγο πιο backup, δευτερεύον ρόλο, να παίξουν λιγότερα λεπτά κτλ. Αλλά η ευρωπαϊκή εμπειρία είναι σημαντικό. Και δυστυχώς εμάς, επειδή είμαστε και δύσκολη χώρα για την προσαρμογή στην Μόσχα, αλλιώς προσαρμόζεται ένας παίκτης στην Ελλάδα, όπου οι Έλληνες είμαστε και πιο φιλόξενοι, μιλάμε περισσότερο αγγλικά. Είναι και ο καιρός, είναι και ο καιρός στη μέση. Ο καιρός, okay. Ναι. Δεν ξέρεις σε τι καιρό μπορεί να είναι συνηθισμένο ο καθένας. Μπορεί να πάει να πάρει ένα παιδί από τον Καναδά. Ο οποίος... Α, ναι, σωστό, εντάξει. Ναι. Τα χιόνια να τα παίξει για ένα κατωτά. Έτσι. Αλλά ας πούμε το Ισραήλ είναι εξαμερικανισμένη χώρα. Η Γερμανία είναι εξαμερικανισμένη χώρα. Ο Αμερικάνος θα προσαρμοστεί πολύ πιο εύκολα σε αυτές τις χώρες από ότι στη Ρωσία. Και δυστυχώς η εμπειρία μας έχει δείξει αυτό. Όταν πήραμε τον Πίτερς, ήμασταν σίγουροι ότι ο Πίτερς ήταν η λύση που χρειαζόμασταν εκείνη τη στιγμή. Ο Πίτερς δεν έπαιξε. Ξεκίνησε καλά, κάποια στιγμή έπεσε. Δεν έπαιξε τα αναμενόμενα εκείνη τη σεζόν. Τώρα δείχνει ότι ναι, αυτά που θέλαμε εμείς και αυτό που πιστεύαμε. Τα δίνει τώρα. Τα δείχνει. Έχει μάθει το ευρωπαϊκό μπάσκετ όμως. Ο Μπέικερ θα πει στο αντίστοιχο καλάθι. Δηλαδή έδειξε αυτός ο παίκτης ότι η ευρωπαϊκή εμπειρία που το έλειπε ήταν καταλυτική. Δεν μπορούσε για την Τζέσεκα να προσαρμοστεί και να παίξει και να προσφέρει. Δεν ξέρω, Μιχάλη και coach, ο Στάουσκας που είναι, που εμείς οι δυο, Μιχάλη, λέγαμε ότι έφερε η Μπασκόνια το Στάουσκας και θα γίνει χαμός
και δεν έγινε προφανώς κανένας χαμός, γιατί όχι είναι κακός παίκτης. Και τον Chase Budinger είχε φέρει και έλεγα θα γίνει χαμός. Όπω ρε φίλε, Chase Budinger, ο οποίος το έκοψε τελείως τον μπάσκετ. Γενικά είναι πολλά τα παραδείγματα. Βολεμπολίστας, αν δεν κάνω λάθος, ο Budinger. Beach volley. Αλλά κοίταξε, ο Στάουσκας πάλι είναι το ίδιο παράδειγμα. Μιλάμε για σούπερ ταλέντο, ψηλές στα draft κτλ. Τρομερό σουτέρ, δεν έπιασε. Χωρίς ευρωπαϊκή εμπειρία. Οι πρώτοι προπονητές που είναι ο Περάσοβιτς και ο Ιβάνοβιτς, αν δεν κάνω λάθος. Δύσκολη. Έρχεται από μια τελείως άλλη νοοτροπία. Και πάει στους πιο hardcore προπονητές της σερβοκρατικής σχολής. Θα καταρρεύσει. Θα καταρρεύσει. Είναι, πρέπει να είναι φοβερό χαρακτήρα. Πρέπει να έχει φοβερή πνευματική δύναμη για να το αντέξει αυτό το πράγμα. Το οποίο έδειξε ότι δεν το είχε. Εντάξει, αυτός ο άνθρωπος ή αν παίξει σε κάποιο άλλο επίπεδο πρώτα στην Ευρώπη και του έχει βάλει την ευρωπαϊκή εμπειρία και ξέρει πλέον τι σημαίνει σερβος προπονητής και ξέρει τι σημαίνει Euroliga κτλ. Να αποδώσει τα αναμενόμενα που θα μπορούσε ένα παίκτη του ταλέντου του να παίξει. Άρα αυτό που περιγράφουμε τώρα πιθανότητα έγινε και με τον Baldwin που αναφέραμε πρωτύτερα. Πολύ πιθανό, πολύ πιθανό. Έτσι, φαίνεται σίγουρα ότι αυτό το παιδί έχει προσαρμοστεί. Έχει άλλο ρόλο στο NBA, απλά ήταν τόσο μεγάλη διαφορά. Είναι τόσο μεγάλη, δηλαδή δεν είναι το 50%, αυτός είναι 200% πάνω αυτή τη στιγμή. Εκεί, είναι τόσο πολύ εντυπωσιακό. Έτσι. Εκεί είναι το πρόβλημα βεβαίως, το ανυπέρβλητο πρόβλημα ότι και ο coach Blatt είχε και το πρόβλημα υγείας ο άνθρωπος. Οπότε ποιος ξέρει πέρυσι στον Ολυμπιακό τι κοιτάζανε και τι είχαν σαν προτεραιότητα και τον μπάσκετ βέβαια μένει σε δεύτερη μοίρα. Και ο Baldwin προφανώς έφυγε από αυτό το δύσκολο περιβάλλον όπως λέτε και πήγε εκεί που πλέον είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες της Ευρωλίγκας. Και σίγουρα ο Most Improved αν είχαμε βραβείο όπως το NBA. Έτσι. Σίγουρα ο Most Improved. Σίγουρα είναι και απλά... Καμιά φορά ξέρεις, είναι κάποιες συνθήκες ή κάποιες συγκυρίες σε ομάδες οι οποίες μπορούν να δικήσουν έναν παίχτη. Έτσι. Δηλαδή, ο Πάντερ Πέρσι κόπηκε από τον Ολυμπιακό και τώρα είναι ο καλύτερος παίχτης ομάδας τετράδας. Τετράδας, ναι. Ναι. Αυτά συμβαίνουν. Δεν είναι ότι τον αδικήσανε στον Ολυμπιακό κτλ. Έτσι ήταν οι συνθήκες τότε. Έτσι ήταν τα πράγματα. Και βλέπεις εκείνον τον παίχτη να είναι πρώτος σκόρερ σε μια τόσο καλή ομάδα. Βλέπεις τον Baldwin να πηγαίνει από αλλαγή του Κόνιαρη να γίνεται βασικό σε ομάδα που χτυπάει τετράδα και πάει λέγοντας. Και δεν είναι ότι τον αδικήσανε τότε. Τότε αυτός ήταν, αυτή ήταν η θέση του. Και τώρα είναι κάποιοι άλλοι. Ωραία. Μιχάλη, έχεις μια ερώτηση ακόμα? Όχι, εντάξει, Θανάση μου, εντάξει. Τι ερώτηση? Τα είπαμε μια χαρά. Πολύ ωραία τα είπαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, coach. Εγώ ευχαριστώ. Συγχαρητήρια πολλά που πήρε το Μάικ Λέρι και εγώ θα ξαναπώ, δεν με νοιάζει. Επιτέλους, άνοιξε κάποιος τα μάτια του και πήρε το Μάικ Λέρι, κρεγαμότο. Έφερε 32 χρόνια. Και ο Λούντμπεργκ που πήρατε είναι καλή προσθήκη και είναι αυτό που λέγατε πριν. Είναι σαν την κάτσα τον Κουρμπανόφ, ας πούμε. Είναι ο παίχτης ομάδας, ο ρολίστας που θα πει το ρόλο του στην ομάδα. Είναι καλός παίχτης κι αυτό. Σωστό, σωστό. Ναι, μας βοηθάνε αυτά τα παιδιά, δόξα τω Θεώ, σε μια δύσκολη στιγμή, ιδίως για τον Έρικ που χάσαμε τον Νίκολα εκεί πέρα. Και ελπίζω να πάνε και ακόμα καλύτερα. Καλώς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Μιλουτίνοφ πότε επιστρέφει, πότε είναι στο πλάνο να επιστρέψει? Του χρόνου νομίζω. Κοίταξε, ο Μιλουτίνοφ κανονικά σε 2 μήνες πρέπει να είναι ok. Απλά πλέον δεν πρόκειται να παίξει γιατί δεν είναι... έχει γίνει unregistered από την Ευρωλίγκα, οπότε δεν θα τον δείτε στην Ευρωλίγκα, τουλάχιστον δεν πρόκειται να το δείτε. Και νομίζω ότι σε βέντε προλαβαίνουμε να τον βάλουμε. Οπότε ουσιαστικά θα ξαναπαίξει του χρόνου, απλά θα είναι υγιής και θα δουλεύει κανονικά σε περίπου 2 μήνες. Καλώς. Okay. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Να είστε καλά, coach. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία στη δύσκολη χρονιά που διανύουμε. Λοιπόν, φίλοι και φίλες, να είστε καλά και εσείς που μας παρακολουθήσατε. Επανερχόμαστε με νέα επεισόδια. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά.